Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου η έκτη γιορτή αθλητισμού στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Μεταξύ των υπόλοιπων αθλητών βραβεύθηκε η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο άλμα επικοντό, η Λιάνα Τριανταφύλου, η οποία κατάγεται από τις Σέρρες, αλλά και ο προπονητής της, Σάβας Κεφαλίδης. Και για όλα αυτά κάποιοι προσπάθησαν για να γίνουν. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Μποσβότη, που είναι ο νονός πολλών εκδηλώσεων του Δήμου Παγκαίου και χαίρομαι που κι εγώ βαδίζω στα δικά του βήματα. Αποφασίσαμε να θεσμοθετήσουμε μια γιορτή αφιερωμένη στον αθλητισμό με διτό στόχο. Αφενός, να βραβεύουμε κάθε χρόνο τους αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αθλητικής περίοδου. Αφετέρου, να βραβεύουμε παλαιούς αθλητές που και αυτοί άφησαν το στίγμα τους με τα αθλήματα με τα οποία ασχολήθηκαν σε αναγνώριση της προσφοράς τους προς τον αθλητισμό, αλλά και για να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τους νεότερους αθλητές. Η έκτη γιορτή αθλητισμού έγινε στη σκιά του θανάτου της Ντίνας Τσολακίδου, ενώ είναι αφιερωμένη στον κλασικό αθλητισμό. Κυδέψαμε μία φίλη που στον χώρο του αθλητισμού είχε δώσει πάρα πολλά και είχε να δώσει ακόμη περισσότερα, διότι ήταν η ηλικία της κάτω από τα 50 έτη, 48 ετών. Είχε δώσει πολλά και είχε να δώσει και πάρα πολλά και πιστεύω ότι θα τη μιμηθούν πολλοί συνεργάτες της, πολλοί νεότεροι άνθρωποι. Αναφέρομαι στην εκλειπούσα, την Τσολακίδου, την Κωνσταντινιά, η οποία μετά από την ανία την νόσο αυτή, δυστυχώς μας άφησε. Θα προτείνω στο ερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει η ονοματοδοσία του σταδίου, του αθλητικού σταδίου στο Παλαιοχώρι, στη γενέτειρά της, να γίνει η ονοματοδοσία στο όνομα Τσολακίδου Κωνσταντινιά. Και ο Σέγας θα είναι κοντά στον Δήμο. Η έκτη γιορτή αθλητισμού του Δήμου Παγκαίου και μετακομίζει στο γειτονικό νομό Σερών. Εκεί συναντάμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Λιάνα Τριανταφύλου, που μας έκανε περήφανους όλους, και τον προπονητή της, Σάβα Κεφαλίδη. Θα τους παρακαλούσα να έρθουν κοντά μας. Την οικογένειά μου, τον προπονητή μου και όλους εσάς που με στηρίζετε και είστε πάντα δίπλα μου. Κύριος Κεφαλίδης, ο προπονητής της και ο άνθρωπος που την ανακάλυψε σε ένα χωριό του νομού Σερών, πραγματικά έχει να μας πει αρκετά πράγματα. Συγκινημένος και ο Σάβας. Ευχαριστούμε, κύριε Κεφαλίδη. Να ευχαριστήσω από την πλευρά μου το Δήμο Παγκαίου και όλους εσάς που μας στηρίζετε. Δεν σας κρύβω ότι το 2001 ήμουν πρώτη χρονιά να πληρωτήσω εδώ στο δεύτερο Παγκαίο, το δεύτερο Δημοτικό. Έκανα 4 χρόνια σε αυτή την περιοχή μέχρι το Νικήσιανη, σε όλα τα σχολεία τα δημοτικά. Και παρόλο που ασχολούμαι με την προπονητική, σε Σέρρες με το άλμα του Κοντό, έβλεπα πάρα πολλά παιδιά τα οποία είχαν την κλίση σε αυτό το άθλημα. Γιατί πάντα στην αυλή κοίταζα να έχω ένα κοντάρι που το έφερα μαζί μου από τις Σέρρες για να παίζω με αυτά τα παιδιά. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το βιντεάκι. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι η Λιάνα, και επειδή ζωντανά με τον Τάσο παρακολουθούσαμε μέσω του YouTube όλες τις προσπάθειές της, πριν από κάθε προσπάθειά της παίρνει το σταυρουδάκι της που έχει κρεμασμένο στο λαιμό της και το φυλάει. Πάνω σε αυτό θα ήθελα τον Πανοσιολογιώτατο να μας κάνει ένα σχόλιο. Πατέρα Χριστόδουλε. Είναι πολύ συγκινητικό κάθε φορά που είτε βρισκόμαστε σε ένα στάδιο διαζώσης είτε το παρακολουθούμε κάποιο αγώνισμα από την τηλεόραση, τους νέους μας ανθρώπους πριν από το ξεκίνημα της αθλήσεώς τους
να κάνουν το σταυρό τους, να φυλάνε το σταυρό ο οποίος κρέμεται στον λαιμό, αλλά και τα τελευταία χρόνια βλέπω πολλούς να φυλούν και το κομποσκίνι το οποίο βρίσκεται στον καρπό του χεριού τους. Θέλαμε στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της εκδήλωσης είναι αφιερωμένο από όλους τους συντελεστές της 6ης γιορτής αθλητισμού στην Ντίνα Τσολακίδου, που πριν από λίγα 24 ώρα έφυγε από τη ζωή. Η Ντίνα είναι μαζί μας, είναι κοντά μας, την αγαπάμε και την θυμόμαστε για πάντα. Η ετοιμότητα, το ήθος της και η αγάπη της για το δημοσιογραφικό επάγγελμα και που ακόμα και στους δύσκολους καιρούς μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Αυτό ήταν η Ντίνα. Αλέκος Παρίσης, στο πλαίσιο της 6ης γιορτής αθλητισμού, βραβεύεται για τη σημαντική του προσφορά στον κλασικό αθλητισμό του Δήμου Παγκαίου στα πέτρινα χρόνια, καθώς και για τις διακρίσεις του ως αθλητής του οκοντισμού σε πανελλήνιο και βαλκανικό επίπεδο. Παναγιώτης Ζαπώνης, για τη διαχρονική του προσφορά υψηλού επίπεδου στον χώρο του κλασικού αθλητισμού, σαν αθλητής και κριτής τα τελευταία χρόνια. Επίσης, για το άριστο ήθος που έχει να επιδείξει όλο αυτό το διάστημα που ασχολείται με κάτι που υπεραγαπάει. Η Βάβα είναι της Ολυμπιάδας της Μόσχας του 80. Είναι η εποχή που ήμουν στην Εθνική Εφήβων με τον κύριο. Τότε δεν τις αγοράζαν τις Βάβες, τις παίρναν οι επίλεκτοι και οι φέρεμπες αθλητές. Είχαν την τιμή να τρέξουν ένα μέρος της διαδρομής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δύο φορές το Δήμο Παγκαίου. Πρώτον για την τιμή που με κάνει βραβεύοντάς με και δεύτερον για τη δημιουργία αυτού του υπέροχου σταδίου, το οποίο όλος ο κόσμος του κλασικού αθλητισμού της Βορείου Ελλάδας μιλάει γι' αυτό. Και να προτρέψω φυσικά τους νέους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στον κλασικό αθλητισμό. Θεωρώ ότι όσοι είστε εδώ είστε φίλοι του αθλητισμού και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Ήθελα να σας μεταφέρω τους αθλητικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς της Προέδρου μας, της Σοφία Τσακοράφα. Η Σμήνη Παναγιωτοπούλου, συνεπής στα μετάλλια σε όλες τις πανελλήνιες διοργανώσεις, στους δρόμους αντοχής, αλλά και στον ημαραθώνιο ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλέξανδρος Αθανασίου, για τη δεύτερη θέση το 2021 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Πάτρας στο τριπλούν με άλμα 1593. Γαβριήλα Ραμπατζής, δικό μας παιδί, για την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στα 400 μέτρα στην κατηγορία TAF 20 και για τη συμμετοχή του στο διεθνές meeting που έγινε στο Παρίσι, όπου κατετάγει τέταρτος ανάμεσα στους αθλητές της Ευρώπης. Δέσποινα Νεφέλη Μποσπότη, για την πρώτη θέση το 2021 στο Πανελλήνιο K16 που έγινε στην Ελευθερούπολη, στο αγώνισμα της σφαιροβολίας, για τη δεύτερη θέση στη δισκοβολία, καθώς και για την τρίτη θέση στη σφαιροβολία στο Πανελλήνιο K16 το 2020 στην Καβάλα. Ακολουθεί ο Κώστας Μαυρόπουλος για τη δεύτερη θέση στα 1200 μέτρα στο Πανελλήνιο K16 στην Ελευθερούπολη. Θεοδώρα και Χαγιά για την τρίτη θέση στα 200 εμπόδια το 2021 στο Πανελλήνιο K16 της Ελευθερούπολης. Επίσης, για τη δεύτερη θέση με τη σκηταροδρομία 4x200 του ΟΚΑΚ στο ίδιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Νιώθω την ανάγκη να πω ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους του Δήμου Παγκαίου για την άριστη συμπαράστασή τους. Ευχαριστώ το Δήμο για τη στήριξη, την αγάπη που μας έχει δείξει. Είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργήσε ο σύλλογός μας. Έχουμε την Ευαγγελία πρωταθλήτρια και εύχομαι όλα τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό, πρωταθλητισμό. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βραβεύω την Κατερίνα και την κόρη της βεβαίως, το μέλλον δηλαδή του αθλητισμού. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξιώνει να βρίσκομαι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο
στον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα και να λαμβάνω αυτή τη τιμή. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δήμαρχο για τη μεγάλη τιμή που μου κάνει ο Δήμος να με συμπεριλάβει στους βραβευθέντες. Εδώ είναι ευλογημένος ο τόπος, είναι η εκκλησία που βαπτίστηκα. Οι συνθήκες μας ανάγκασαν τους γονείς μου να φύγουν. Όμως δεν έβαψαν να αγαπούν τον τόπο μου. Εδώ τα 6 χρόνια που παρακολουθούμε όλοι αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες είναι υπέροχες, πραγματικά μας χαρίζουν μέσα στο καλοκαίρι κάθε φορά μια υπέροχη βραδιά. Μεγάλη χαρά και τιμή για μένα σε αυτό τον ευλογημένο τόπο να δέχομαι αυτή την διάκριση. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους ανθρώπους του Δήμου για την ακούραστη προσπάθεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα εμάς τους προπονητές να δουλεύουμε σε καταστάσεις ασφαλείς, οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν όλοι οι ποδοσφαιριστές μας τις ικανότητές τους και τις δεξιότητές τους. Γιορτάζουμε την Ευγενία Άμυλα, τιμούμε μου τους αθλητές που ιδρώνουν μέσα στα γήπεδα και στους αγωνιστικούς χώρους. Εμείς είμαστε εκπρόσωποι ενός μικρού χωριού του Αγίου Ανδρέα, με μια ομάδα που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα καλά για το χωριό μας. Θεωρούμε ότι τα καταφέραμε. Τέτοιες εκδηλώσεις δίνουν θάρρος και κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού να συνεχίσουν να προσφέρουν. Όσο για τον ΠΑΟΚ Αγίου Ανδρέα, τι να πούμε, ένα μικρό χωριό κατάφερε να του χρόνου αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο και όλους τους συντελεστές αυτής εδώ της εκδήλωσης που με κάλεσαν εδώ για να βραβευτώ. Θέλω να πω ένα πράγμα. Στα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, να κυνηγάτε τα όνειρά σας, να έχετε στόχους, να τους πετυχαίνετε. Υπόσχομαι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Πρόσφατα αγωνίστηκα μέσα σε 6 μήνες σε 2 πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μεγάλη εμπειρία για μένα. Από τον αθλητικό όμιλο μαχητές Νέας Περάμου, Άγγελος Καραΐτης, για τα χρυσά μετάλλια στα 52 κιλά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αλλά και σε ευρωπαϊκό meeting που διεξήχθη στη Ρουμανία. Δημήτρης Τσακμάκης, για το χάλκινο μετάλλιο στα 38 κιλά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παμπέδων. Ακολουθούν οι βραβεύσεις των αθλητών του αθλητικού ομίλου Ορμή. Αναστάσιος Ραμπατζής για το χάλκινο μετάλλιο στα 44 κιλά παμπέδων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όποιο παιδί ακούει το όνομά του, έτσι να βγαίνει μπροστά, να το βλέπει και ο κόσμος. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Αναστάση. Δέσποινα Μόραλη για το αργυρό μετάλλιο στα 54 κιλά στην κατηγορία κορασίδων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Λίδα Φωτεινή Δραγανίδου για το αργυρό μετάλλιο στα 52 κιλά κορασίδα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχουμε τον εκπρόσωπο της οικογένειας. Πολυξένιδα Ιμερτζίδου για το χάλκινο μετάλλιο στα 66 κιλά στην κατηγορία κορασίδα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Σέχη Χέρμετ για το χάλκινο μετάλλιο στα 60 κιλά της κατηγορίας παιδών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ιωάννης Καραγεωργίου για το σημαίνο μετάλλιο στο Διεθνές Τουρνουά της Σερβίας τον Απρίλιο του 2022 και το χάλκινο μετάλλιο στο Διεθνές Τουρνουά τον Ιούνιο του 2022 στη Ρουμανία. Γιώργος Ευθυμιάδης για το ασημένιο μετάλλιο στα 67 κιλά της κατηγορίας νέων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022 που έγινε στη Σόφια. Χαράλαμπος Καρασάβας για το ασημένιο μετάλλιο στα 52 κιλά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγοριών. Δομινίκη Κοντίδου για το χρυσό μετάλλιο στα 66 κιλά στην κατηγορία της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δημήτρης Βορδοναράκης για το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K22 στην κατηγορία των 80 κιλών. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν χαρίζεται. Πρέπει να πιστέψετε πάρα πολύ στον εαυτό σας, να δουλέψετε πάρα πολύ για να πετύχετε. Σαν στάνταρ στη δικιά μου εποχή ευτυχώς δεν υπάρχουν και ο αθλητισμός ευτυχώς και με τέτοιους ανθρώπους σαν τον δήμαρχό μας προωθείται διαρκώς. Από το χώρο του τένις λοιπόν βραβεύουμε τον Νίκο Χατζιαβράμ για τις συνεχόμενες διακρίσεις του σε πανελλήνια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η παρουσία του συνοδεύτηκε με πολλά μετάλλια.
καθώς και την Ελένη Χατζηγιαβράμ επίσης από το χώρο του ίδιου αθλήματος, με πολλές επιτυχίες στον ελλαδικό χώρο αλλά και με πολλούς ευρωπαϊκούς τίτλους. Και τους προπονητές μας και τους γονείς μας για τη στήριξη. Ευχαριστούμε καταρχάς τους προπονητές μας και τους γονείς που μας στηρίζουν σε αυτό. Και έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα να δώσουμε. Πες μου μια λέξη, σε αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα τυφλώ μια αρχή. Κοντεύει έξι, ας που μάθει τη λέξη, που έχει στα χείλη πλέξει και δεν τολμάνε.